Τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο κύριος Χατζησοκράτης. Να τον καλημερίσουμε. Γεια σας κύριε Χατζησοκράτη. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού σας. Να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας. Νομίζω ότι το φλέγον ζήτημα που επικρατεί σε πολιτικό επίπεδο στην επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες έχει να κάνει πρωτίστως με την κυβερνητική συνοχή, μιας και είδαμε το προηγούμενο διάστημα ένα σύριαλ, ας μου επιτραπεί ο όρος, να διαδραματίζεται μπροστά μας σε σχέση με τους κυβερνητικούς στριγμούς και με τις δηλώσεις που υπήρχαν και από πλευράς των ανεξαρτήτων Ελλήνων και του Υπουργού Άμυνας του κ. Καμένου. Χθες ήταν η σειρά του Πρωθυπουργού μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στην κυρία Στάι. Ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με αυτή την κατάσταση, κύριε Χατζησοκράτη? Κοιτάξτε, πρέπει πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σε αυτή την σημαντική συνέντευξη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, που έδωσε ο Πρωθυπουργός, το κύριο χαρακτηριστικό ήταν ότι αντί ο Πρωθυπουργός της χώρας να έχει βγάλει τα συμπεράσματά του από την σχέση του και από τη συγκατοίκησή του με τους Ανέλ και με τον Πάνο Καμένο, έδειξε πραγματικά να έχει μια στάση που σαν να τον παρακαλάει, σαν για να μπορέσει να συνεχίσει την κοινή παρουσία μαζί. Εμείς περιμέναμε ότι θα έχει βγάλει. Δεν μπορεί να μην έχει βγάλει τα συμπεράσματά του και ο Πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από αυτή την συγκατοίκηση των 4 χρόνων και τα αδιέξοδα τα οποία υπάρχουν σε αυτή την ίδια την κυβέρνηση. Και το άσχημο ήταν ότι όχι μόνο αυτό, αλλά ο κύριος Πρωθυπουργός άρχισε να τον σε μια προσπάθεια ανοίγματος περισσότερο, κολακίας θα έλεγα, χρησιμοποιήσω πιο σκληρή φράση, είναι ότι είπε και μάλιστα ότι ο Πάνος Καμένος μια χαρά και μόνο, και αν θα πούμε ότι ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας εξαιρετικός. Ο Πάνος Καμένος, ο εξαιρετικός Υπουργός Άμυνας, αυτός που πριν από 3 μήνες, τον Οκτώβριο του 2018, στις Ηνωμένες Πολιτείες έδινε ως μειόφιλε, και χωρίς δεν ξέρουμε ποιον είχε ρωτήσει, βάσεις της ΗΠΑ για τις οποίες έχει γραφτεί και υπάρχει και αίμα στην χώρα μας γύρω από το αν θα γίνουν και πόσα θα γίνουν πέρα από τη Σούδα και τη Λάρισα. Τα θυμόμαστε αυτά. Άκτιο, Βόλος, Αλεξανδρούπολη, Ανδραβίδα και Καλαμάτα. Έφτασε και στο Βάθος και την Κάρπαθο. Και θυμόσαστε τότε τι είχε συμβεί. Λοιπόν, αν αυτό είναι στοιχεία που αναδεικνύουν έναν εξαιρετικό Υπουργό Άμυνας, βάζουν προβλήματα σοβαρά. Να σας πω και κάτι άλλο, γιατί επίσης αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Ξέρετε κάτι. Έκανε, χθες παρουσιάζοντας και άλλα ζητήματα ο κ. Πρωθυπουργός, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά το θέμα το πώς αντιμετώπισε την όλη υπόθεση των Πρεσπών με τις βαθμιές τοποθετήσεις τους, που αν θέλετε εγώ προσωπικά επιμένω, θεωρώ πως έχουν μια βαρύτητα και έχουν και την ορθότητά τους. Αλλά να πάρει ευχή, αυτά τα λέει για τον Μητσοτάκη και δεν τα λέει πρώτα και κύρια για τον Καμένο? Είναι δυνατόν? Δηλαδή, να πάρουμε ένα παράδειγμα για να το ξαναπούμε, για να καταλάβει κανείς. Είναι δηλαδή σαν κάποιος να κάνει κριτική. Κάποιον που κάνει διάκριση, σε κάποιον που κάνει διάκριση σε βάρος των γυναικών και λέει κάποιες κουβέντες σε βάρος των γυναικών, αλλά όταν κάποιος δίπλανός του μιλάει και είναι ρατσιστής, να τον δικαιολογεί λέγοντάς του αυτός, μια χαρά είναι καθαρός ρατσιστής. Έγινε κατανοητό? Ναι. Περί αυτού πρόκειται σε ό,τι αφορά τη στάση Καμένου και Μητσοτάκη στην όλη αυτή υπόθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στο όνομα λοιπόν να κρατηθεί η κυβερνητική συνοχή γίνονται όλα αυτά. Και το σημαντικό, το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι ενώ μια σειρά κόσμος και μέσα από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερος κόσμος έλεγε, ρε παιδιά, κάποια στιγμή αυτή, εντάξει, το κάναμε αυτό με τον Καμένο, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Εδώ είδαμε τι είπε χθες το βράδυ και θα ακούσουμε και αύριο τα συμπεράσματα όλης αυτής της διαδικασίας και του εκβιασμού ο οποίος υπάρχει βεβαίως, γιατί υπάρχει και ένας εκβιασμός ότι εάν
άριστη εμπιστοσύνη σου, πάμε στα Μαρμαρένια Λιόνια, που δεν θα είναι Μαρμαρένια Λιόνια, αλλά θα είναι η Βουλή, όπου οι βουλευτές θα ψηφίσουν για την εμπιστοσύνη, ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Μήπως αυτό που περιγράφεται συμβαίνει διότι ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει δεχτεί σε κρίσιμες στιγμές αυτής της αυτών των 3,5 χρόνων διακυβέρνησης χείρα βοηθείας έντονη από τους ανεξάρτητους Έλληνες και ο κύριος Καμένος έχει βάλει πλάτη. Φυσικά έχει βάλει πλάτη, αφού μαζί συγκυβερνούν, τι πλάτη. Δηλαδή, αλλά δεν μπορεί από τη μία πλευρά να λέει ότι σκέφτεται σε μια άλλη προοπτική, να δει τα ζητήματα με ένα διαφορετικό τρόπο και όλα αυτά, και ταυτόχρονα να αναδείκνει άλλη μια φορά πόσο. Σε μια άλλη προοπτική εννοώ, για να είναι σαφές. Ναι, ναι. Με τη σχέση, με άνοιγμα πλέον στον ευρύτερο κόσμο της κεντροαριστεράς, με άλλες προοπτικές και τα οποία θα τα ακούσουμε το Σαββάτο και την Κυριακή πολύ έντονα στις τηλεοράσεις και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Θα τα ακούσουμε αυτά. Έτσι. Άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν είναι μικρό, είναι πολύ μεγάλο. Διότι δεν είναι η κυβέρνηση της αριστεράς, είναι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και θα συνεχίσει να είναι, αν συνεχίσει να είναι. Μάλιστα, σαφής. Πάντως, πριν κλείσουμε το ζήτημα του Μακεδονικού, γιατί και η Συμφωνία των Πρεσπών έχει φέρει μια κατάσταση και εσωτερικά στην κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία. Και όχι μόνο στην κυβέρνηση, θα το πούμε. Σε όλο το πολιτικό σύστημα, ναι. Ναι, 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 σωστό. Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα, βεβαίως. Πέστε μου. Πριν πάμε εκεί, αυτό που λέτε και καταθέτετε σε σχέση και με την κεντροαριστερά, θέλω ένα σχόλιο. Αν αυτή είναι η συζήτηση που έχει ανοίξει, είτε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, είτε για τις ευρωεκλογές, είτε συνολικότερα και για την επόμενη μέρα στη διακυβέρνηση του τόπου, αν θεωρείτε ότι γίνεται όχι με όρους ουσίας, αλλά με όρους επικοινωνιακούς, τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης. Κοιτάξτε τώρα, από τα πράγματα, θα υπάρχουν, αυτά τα δύο θα μπλέκονται. Θέλω να είμαι καθαρός. Έχει και το στοιχείο της επικοινωνιακό, το άλλο μένει να αποδειχτεί. Το άλλο μένει να αποδειχτεί, να το πω πιο χοντρά για να γίνει κατανοητό. Η συνολική αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, έτσι, ως προς την υπόθεση του προσανατολισμού του στα ζητήματα της γενικότερης πολιτικής και της τάσης του απέναντι στο πώς, πού τοποθετείται στον ευρωπαϊκό χώρο και στον ελληνικό χώρο σε ό,τι αφορά την οικογένεια, την πολιτική στην οποία θέλει να ανοιχτεί και να ανήκει, αυτά όλα θα βρεθούν και θα τεσταριστούν από τη συμπεριφορά του όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει στην αντιπολίτευση. Μάλιστα. Αυτό θα είναι το μέτρο. Αν ξαναρχίσει πάλι με την ίδια λογική, αντίστοιχα, ας πούμε, να πετάμε πέτρες γιατί δεν θα είμαστε στην κυβέρνηση και δεν έχουμε εμείς την ευθύνη, τότε σημαίνει πως δεν θα έχουν βγάλει κανένα συμπέρασμα από όλη αυτή την, πορεία την οποία έχουν διανύσει όλα αυτά τα τεταραετία που είναι και κυβέρνηση τόπου. Μάλιστα. Ένας διαφορετικός λόγος δηλαδή, κατανοητό νομίζω. Το καταλαβαίνετε προφανές. Γιατί αυτά, πώς λένε οι Άγγλοι, λένε ότι για να δοκιμάσεις τη γεύση της πουτίνγκας πρέπει πρώτα να φας ένα κομμάτι της. Μάλιστα. Επιστρέφοντας όμως λίγο πίσω στο κρίσιμο ζήτημα του Μακεδονικού και της επικύρωσης συμφωνίας των Πρεσπών από την Εθνική Αντιπροσωπεία, κύριε Χατζησοκράτη, προκύπτει και ένα ερώτημα και σε σχέση με την στάση και της ΔΗΜΑΡ του κόμματός σας και εντός του κινήματος αλλαγής στην σχετική ψηφοφορία, αλλά και γενικότερα. Ξέρετε, πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι διάφοροι μένουμε λίγο στο τυπικό ή που είναι και ουσιαστικό, δηλαδή τι θα πράξει ο τάδε βουλευτής, τι θα κάνει το κόμμα. Χρειάζεται και μια τεκμηρίωση, νομίζω. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Και για τα πολιτικά συμπεράσματα που πρέπει να βγουν. Θα απαντήσω, γιατί κύριε Τσόζο, ξέρετε ότι δεν κρατάω και λέω τα πράγματα όσα πρέπει να υποθούν. Ναι, ορθό είναι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι φανερό, είναι γνωστό τη πάση πλέον ότι η ΔΗΜΑΡ έχει μια διαφορετική άποψη σε ό,τι αφορά το θέμα της αποτίμησης της Συμφωνίας των Πρεσπών σε σχέση με το υπόλοιπο, το κοινά δηλαδή, έτσι, το κίνημα αλλαγής. Είναι φανερό αυτό το πράγμα. Γιατί το λέω,
διότι μέσα στην εμείς ως είμαστε ένα κόμμα το οποίο είναι ενιαίο, αλλά ταυτόχρονα έχει την παρουσία των συνιστοσών των κομμάτων στο οποίο το συναποτελούν. Mm-hmm. Αυτό είναι δοσμένο. Όχι με δική μας ευθύνη, εμείς είχαμε πει να διαλυθούν τα κόμματα. Δεν έγινε αυτό, προχωράμε σε αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, εντάξει. Όμως το κάθε ένα κόμμα μέσα σε όλη αυτή την υπόθεση έρχεται με την αρματοσιά του, με τις, αν θέλετε, με την εμπειρία του και τις βασικές του απόψεις. Εμείς είμαστε ακόμα της αναρωτικής αριστεράς. Εμείς χρόνια, από το 92 τουλάχιστον, για να μην το συζητήσω άλλο, δεν είχαμε διατυπώσει μια σαφή άποψη γύρω από το πώς θα αντιληθεί αυτό το ζήτημα που έχει σχέση με την υπόθεση της ονομασίας και τις σχέσεις μας με την ΦΥΡΟΜ και την αντιμετώπιση των ελληνικισμών, αν θέλετε αυτά είναι τα ταυτωτικά στοιχεία, η αντιμετώπιση των ελληνικισμών και τον τρόπο που βλέπεις τις σχέσεις των χωρών μέσα σε μια ειρηνική συνύπαρξη. Αυτή λοιπόν η στάση μας δεν μπορεί να αλλάζει ανάλογα με την πολιτική συγκυρία, πολύ περισσότερο όταν εκτιμούμε και εκτιμούμε ότι δια της πρότασης αυτής που έχει έρθει, με τα προβλήματα τα οποία έχουν και κυρίως με τον τρόπο που προσπάθησε ο Πρωθυπουργός να την προωθήσει, γιατί την πήγε να την κάνει ερήμην των κομμάτων, και αυτό είναι από τα βασικά αρνητικά, αλλά σου λέει εντάξει, αυτό έγινε, φταίει ο Πρωθυπουργός, πάμε να δούμε τι γίνεται παρακάτω. Mm-hmm. Και σε αυτό σας απαντώ. Σας λέω λοιπόν ότι εκτιμούμε ότι αυτή η υπόθεση μπορεί να πάει στο να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα στα Βαλκάνια, όταν αποτραπεί η οριστικοποίηση της διεθνούς χρήσης του ονόματος Μακεδονία για τη βορειογείτινα χώρα. Αυτό λοιπόν που διασφαλίζεται με τη ΔΕΗ και θεωρούμε πως είναι πιο σημαντικό. Κατά συνέπεια, εμείς κρίνουμε με ένα θετικό τρόπο με ό,τι αρνητικό μπορεί να έχει προκύψει και από το οποίο φαίνεται θα τα δούμε ακριβώς πώς έχουν καλυφθεί, αν έχουν καλυφθεί, μετά όταν θα έρθει τελικά η συμφωνία υπογεγραμμένη στο Υπουργείο Εξωτερικών πλέον για να γίνουν τα περαιτέρω από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας. Άρα, εμείς πάνω σε αυτό όταν θα έρθει θα το συνεκτιμήσουμε την στάση, την ψήφο, αν θέλετε, του Θανάση Θεοχαρόπουλου. Μάλιστα. Του Προέδρου της Δημάρα. Αυτό να είναι απολύτως σαφές από την πλευρά μας και φανερό και είμαστε βέβαιοι ότι θα το κατανοήσουν οι σύντροφοι μέσα στον χώρο του κινήματος αλλαγής, γιατί πραγματικά αυτό είναι αυτό που θέλουμε να διαμορφώσουμε και την παρουσία, ας πούμε, και των απόψεων αυτών που σήμερα αποτελούν το κίνημα αλλαγής. Αν μου επιτρέπετε, δεν νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα πάντως στο εσωτερικό του κινήματος αλλαγής. Πολύ σωστά το λέτε. Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Στο επίπεδο της εκφώνησης και των στελεχών των υπολείπων. Αλλήμον να μην ήταν έτσι. Προφανώς, αυτό θέλω να πω, αλλά είναι απολύτως σαφές σε κάθε πλευρά σε αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι το τεκμηριώνεται και σωστά αν ανατρέξουμε και στη στάση και στελεχών. Θα είμαστε διαφορετικοί, μα δεν έχει νόημα να υπάρχει αυτή η δημοκρατική αριστερά, η Δημάρα να υπάρχει μέσα ως οντότητα μέσα στο πολιτικό σκηνικό, αν δεν είναι αυτό που είναι. Τι θα είναι κάτι άλλο, τότε να γίνει το άλλο. Τι να κάνουμε. Έτσι. Ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσουμε και σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτήν την συνομιλία, κύριε Χατζησοκράτη. Αφήνοντας λίγο την επικαιρότητα και κοιτάζοντας λίγο την επόμενη μέρα, βρίσκεται η χώρα σε ένα σταυροδρόμιο, αν μου επιτρέπετε, να χαράξει μια διαφορετική πορεία με τα όποια προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η επόμενη μέρα, ποια στοιχήματα αναδεικνύει κατά την δημοκρατική αριστερά και για το κίνημα αλλαγής και πού πρέπει να προσανατολιστούμε? Σε αυτό είμαστε απολύτως σαφείς. Εμείς θέλουμε με σαφήνεια η χώρα πολύ γρήγορα να πάει σε εκλογές. Mm-hmm. Έτσι. Βέβαια, θα μου πείτε το 2019 είναι έτος εκλογών, αλλά εννοούμε ότι θέλουμε να πάει η χώρα σε εκλογές. Γιατί από τα πράγματα πρέπει να ανοίξει το ζήτημα αυτό και να υπάρχει η κατεύθυνση. Ποια είναι λοιπόν η κατεύθυνση? Η κατεύθυνσή μας λοιπόν είναι να υπάρξει εκλογές, να αναδειχθεί μια καινούρια κυβέρνηση, έτσι, στην οποία θα συζητηθούμε πλέον και θα συμφωνήσουμε σε μια εθνική γραμμή, αυτή που παρουσιάζουμε από την πλευρά μας ως κίνημα αλλαγής, πάνω στα μεγάλα ζητήματα, το σχέδιο Ελλάδα, για να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει. Και αυτή θα βάλουμε σε όλα τα κόμματα να κουβεντιάσουν παραπέρα. Και αν θέλετε να πάω ένα βήμα παραπέρα, mm-hmm. και στη βάση αυτής της αντίληψης και της δυνατότητας συναντίληψης θα μπορέσουμε πραγματικά να πούμε αν
συμμετέχουμε, στηρίζουμε ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση μια μελλοντική κυβέρνηση η οποία θα υπάρξει. Μάλιστα. Σαφής. Λοιπόν, κύριε Χατζησοκράτη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή και τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι να μας δοθεί και η δυνατότητα και στο μέλλον να ξαναεπικοινωνήσουμε. Όπως πάντα. Να είστε καλά, κύριε. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν.